Στις 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το 7ο PAP All-Star Game, η γιορτή του Κυπριακού Μπάσκετ που έγινε θεσμός και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο με ακροβάτες, διαγωνισμούς, χορευτικά και φυσικά με τον αγώνα ανάμεσα στους καλύτερους Κύπριους και ξένους παίκτες. Χορηγός επικοινωνίας του PAP All-Star Game είναι η τηλεόραση του Α. Το PAP All-Star Game αγαπήθηκε από τον κόσμο και έγινε θεσμός. Για 7η συνεχόμενη χρονιά η γιορτή του Κυπριακού Μπάσκετ είναι γεγονός. Το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, οι κορυφαίοι παίκτες της χώρας και οι περίφημοι ακροβάτες Crazy Dunkers υπόσχονται απίστευτο θέαμα. Θα δανειστώ το κύριο μήνυμα του All Star Day. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, για να μεταφέρω αναλογικά και το μήνυμα ότι ως ο ΠΑΠ Κύπρου, εδώ και 48 χρόνια, οδηγούμε την κοινωνική μας πορεία με προσήλωση στους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία μας και προπαντός με απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους του τόπου μας. Είναι η μεγάλη γιορτή της Κυριακής Καλαθόσφαιρας, το PAP All Star Game. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καταστεί πλέον ανάγκη για την κυπριακή κοινωνία και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ο οποίος συνεχίζεται για 7η συνεχόμενη χρονιά. Πλούσιο θα είναι και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική και χορό. Ενώ κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο Λούις Πατσαλίδης. Θα ευχαριστήσω εδώ τον ΠΑΠ και την Ομοσπονδία για τη σωστή επιλογή που έκανα. Σημαίνει ότι έχουν γούστο, επιλέγουν σωστά, εξάλλου φαίνεται από τα αποτελέσματα τους. Μεγάλωσα μέσα στον μπάσκετ και θα πω κάτι για πρώτη φορά, ότι αν δεν ήταν τον μπάσκετ, πολλά πιθανόν η ζωή μου να έπαιρνε άλλη τροπή λόγω ορισμένων οικογενειακών δυσκολιών που είχαμε τότε. Χορηγός επικοινωνίας του ΟΠΑΠ All Star Game είναι η τηλεόραση του Α. Έγινε θεσμός και οργανώνεται για 7η χρονιά το καλαθοσφαιρικό ΟΠΑΠ All Star Game με σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Το επόμενο Σαββάτο, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, οι φίλοι της καλαθόσφαιρας και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολύ ωραίο θέαμα. Θα είναι η 7η χρονιά που θα πραγματοποιηθεί το καλαθοσφαιρικό PAP All Star Game. Η ανταπόκριση του κόσμου, των φίλων της καλαθόσφαιρας, τα τελευταία χρόνια κάνει τους διοργανωτές απόλυτα αισιόδοξους ότι και φέτος θα αγκαλιαστεί από το κοινό. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καταστεί πλέον ανάγκη για την κυπριακή κοινωνία. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε περισσότερους από 5.000 κόσμους αυτή τη φορά. Υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις, υπάρχει αρκετό θέαμα. Όταν λοιπόν μια εκδήλωση όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά και κάθε φορά έχει να προσθέσει στο ενδιαφέρον της, τότε μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι εκπληρώνει τους βασικούς της στόχους. Στόχοι που επιδιώκουν να περάσουμε στους νέους μας μηνύματα για τη σωστή οδική συμπεριφορά. Το σλόγγαν του καλαθοσφαιρικού All Star Game «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Ξεχωρίζω το ιδιαίτερο εύστοχο σλόγγαν της φετινής εκδήλωσης «All Star Game, παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Το χαρακτηρίζω έτσι γιατί στέλνει ηχηρό και ζωντανό μήνυμα για την αναγκαιότητα τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Και το μήνυμα αυτό επιβάλλεται να γίνει καθημερινό βίωμα όλων. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στο κλειστό Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, οι καλαθοσφαιριστές που θα αγωνιστούν αναμένεται να προσφέρουν θέαμα υψηλού επίπεδου. Οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν και το ακροβατικό συγκρότημα Crazy Dunkers, το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει νέα επίδοση ρεκόρ ώστε να μπει στον Guinness. Να έρθει να διασκεδάσει, να χαρεί. Να δει με τους ξένους καλαθοσφαιριστές, τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας, πολλά σοου που έχει οργανώσει η Ομοσπονδία. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα περάσει ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Στις 16 του μηνός λοιπόν ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον αγώνα Κυπρίων εναντίον ξένων παικτών, ακροβατικά διαγωνισμούς, ενώ πλούσιο θα είναι και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θέαμα, αγάπη και μηνύματα σωστής οδικής συμπεριφοράς αναμένεται να προσφέρει το 7ο PAP All Star Game, η γιορτή της καλαθόσφαιρας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Ο Κεραυνός φιλοξενεί αύριο στις 7 το βράδυ την Ουγγρική Κόρνετ με στόχο την νίκη και την πρωτιά στον όμιλο του FIFA Euro Cup. Για 7η συνεχή χρονιά η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και η ΟΠΑΠ Κύπρου διοργανώνουν το All Star Game «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Η εκδήλωση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία έχει στόχο να στείλει τα δικά της μηνύματα στους νέους. Στόχοι που επιδιώκουν να περάσουμε στους νέους μας μηνύματα για τη σωστή οδική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού
προς όφελος ευρύτερα της κοινωνίας. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Λούις Δημητρίου, ευχαρίστησε την ΟΠΑΠ Κύπρου για την πολύχρονη συνεργασία και τη στήριξη της καλαθόσφαιρας. Το All Star Games στηρίζει την ευρύτερη προσπάθεια της αστυνομίας για πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης. Πέραν του αγώνα Κυπρίων και ξένων, η εκδήλωση περιλαμβάνει διαγωνισμούς και τους ακροβάτες Crazy Dagger, αλλά και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η πρωτιά του τέταρτου ομίλου της Regular Season του FIFA Euro Cup κρίνεται το βράδυ της Τετάρτης στο Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο. Ο κεραυνός υποδέχεται στις 7 το βράδυ την Ουγγρική Κόρμετ στον αγώνα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου και με τις δύο ομάδες να μετράνε 4 νίκες και μια ήττα, έχοντας ήδη κλειδώσει την πρόκριση. Η νικήτρια εξασφαλίζει την πρωτιά στον όμιλο. Οι δύο πρώτοι των 8 ομίλων θα περάσουν στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα δημιουργηθούν 4 νέοι όμιλοι των 4 ομάδων. Η γιορτή της Καλαθόσφαιρας, το All-Star Game, το οποίο διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και την ΟΠΑΠ Κύπρου, θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Ελευθερία. Αφιερωμένο και φέτος στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και με σύνθημα «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες», είναι το 7ο ΟΠΑΠ All-Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Λούις Δημητρίου, εξέφρασε τη διαβεβαίωσή του ότι το 7ο ΟΠΑΠ All-Star Game θα στεφτεί και φέτος με επιτυχία προς όφελος του αθλητισμού, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων μας. Τρίποντα αγάπης υπόσχονται ότι θα προσφέρουν οι κορυφαίοι Κύπροι, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί καλαθοσφαιριστές στους διαγωνισμούς τρυπώντων και καρφωμάτων. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν τους οι περίφημοι ακροβάτες Crazy Tankers, οι οποίοι θα επιδιώξουν να καταρρύψουν μία ακόμη επίδοση του βιβλίου Guinness. Κεντρικό μήνυμα «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες» θα γίνει το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ελευθερία, το 7ο ΟΠΑΠ All-Star Games στην Καλαθόσφαιρα. Με την συμμετοχή των κορυφαίων Κύπριων και ξένων καλαθοσφαιριστών θα πραγματοποιηθεί το 7ο ΟΠΑΠ All-Star Game. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας θα εκφραστεί πολύμορφα μέσα από το 7ο All-Star Day, σημειώνοντας ιδιαίτερα την υλοποίηση της ευχής ενός από τα παιδιά που αγκαλιάζει ο σύνδεσμος, ένα όνειρο, μια ευχή. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, τόνισε ότι το ΟΠΑΠ All-Star Game στηρίζει την ευρύτερη προσπάθεια για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων. Πέραν του αγώνα ανάμεσα στους Κύπριους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς καλαθοσφαιριστές, θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί τρυπώντων και καρφωμάτων, ενώ πόλο έλξης θα αποτελέσουν οι περίφημοι ακροβάτες Crazy Dangers.